Το κακό είναι όταν αποδεδειγμένα, εάν υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις, και ως προς αυτό συμφωνώ μαζί σας ότι καθένας, ας πούμε, θα προέπει να προβαίνει σε καταγγελίες αν έχει να δώσει αποδείξεις. Το κακό λοιπόν είναι εάν διαμορφώνεται ένα μέτωπο σε συνεννόηση και εταίρων δανειστών κτλ. Αλλά αυτό χρήζει αποδείξεως. Ναι, αλλά αυτό πρώτα πρέπει να αποδειχθεί και μετά, γιατί σας λέω, πλανάτε μια σκιά. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή, το αν ο κύριος Γιουνκέρ διαφωνούσε με βασικά στοιχεία το πεντασέλιδο που κατέθεσε στην ελληνική κυβέρνηση εκ μέρους των τριών θεσμών, είναι δικό του ζήτημα, είναι θετικό, εάν το σημειώνει έστω με αυτόν τον υπαινικτικό τρόπο. Αυτό που σίγουρα δεν συμβαίνει είναι να είναι στη φαντασία των Ελλήνων υπουργών αυτά τα οποία... Εσείς, κύριε Βούτση, είδατε γραπτό αυτό που λέει. Δεν είναι τυχαίο, ναι, να σας πω το εξής. Ναι, είναι προφανές ότι είναι γραπτά. Το έχετε δει εσείς ότι είναι γραπτό, ότι λέει ότι θα βάλουμε ΦΠΑ στα φάρμακα και στη ΔΕΗ. Δηλαδή, κυρία Μπράιχαρτ, λέω είναι γραπτά. Μας έδωσε άλλο χαρτί. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του στάτους που γίνονται κάθε φορά οι συνομιλίες για να δημοσιοποιούνται ή όχι. Και κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε κάτι τέτοιο. Αλλά όταν και επισήμως η ελληνική κυβέρνηση χθες μίλησε γι' αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν είναι τυχαίο, δεν ξέρετε, ότι τρεις μέρες πέρασαν και ουδείς εκ των τριών θεσμών διέψευσε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Γιουνκέρ, ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε το δύσκολο ρόλο να δώσει, ας πούμε, να καταθέσει αυτό το κείμενο, πήρε τις αποστάσεις του. Έτσι πρέπει να το ερμηνεύσετε. Αλλιώς θα είχαν βγει οι ίδιοι τους οποίους αφορούν αυτά τα μέτρα. Λέτε δηλαδή ότι στο κείμενο είναι γραπτός αυτό, είναι διατυπωμένο. Δεν το έχουμε δει βέβαια εμείς. Δεν ξέρω αν γιατί δεν το βγάζετε. Η ελληνική κυβέρνηση χθες δια του κυρίου Σακελαρίδη. Η κυρία Μπράιντχαρτ, η Ανίτα Μπράιντχαρτ, έδωσε ένα κείμενο στους δημοσιογράφους. Γιατί δεν δίνετε κι εσείς το κείμενο αυτό για να ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια. Είμαι σίγουρος πως αν κρυθεί σκόπιμο και ενδεχομένως πρέπει να δοθεί, θα το κάνουν. Μα σας αποκαλεί, προσβάλλει βέβαια στην ελληνική κυβέρνηση ο κύριος Γιούνκερ και αποκαλεί ψεύτη τον, στην ουσία, τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι οι κόντρες σε μια διαπραγμάτευση όταν αυτή οξύνεται τόσο πολύ και φτάνει στα όρια που έχουμε φτάσει.